Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω ευθύς αμέσως στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Γάκη. Είναι αντιπεριφερειάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας με την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Καλησπέρα, κύριε Γάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά? Δόξα τω Θεώ, μετά την επιτυχημένη εκδήλωση που είχαμε με την έναρξη της λειτουργίας του Αγωγού Φυσικού Αερίου, πήγαν όλα καλά. Έτσι, θα μείνουμε και σε αυτό. Θέλω αρχικά και στο σύνολο της συνέντευξης και μετέπειτα να πάμε και στα εκλογικά, να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Γάκη, έτσι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, το γεγονός ότι έχουμε επίσημα δίκτυο το οποίο θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και οι πρώτες συνδέσεις είναι γεγονός για την Καβάλα, για το φυσικό αέριο. Έχει ξεκινήσει, ενεργοποιήθηκε ο αγωγός πλέον. Το αέριο από τον κεντρικό αγωγό της ΔΕΣΦΑ πλέον έχει διοχετευτεί στην πόλη. Ουσιαστικά το επόμενο διάστημα θα γίνουν και οι πρώτες συνδέσεις. Υπάρχουν 400 συμβόλαια. Από ό,τι βλέπουμε μέχρι τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, από ό,τι μου είπαν, θα έχουν γίνει 250 οικιακές συνδέσεις. Και θα γίνουν και 4 συνδέσεις σε μεγάλους πελάτες, όπως είναι το κολυμβητήριο, το νοσοκομείο, το εμπορικό κέντρο στο κέντρο της πόλης και το ξενοδοχείο το Λούσι, το οποίο είναι έτοιμο για να συνδεθεί. Νομίζω ότι πλέον μπαίνει και η πόλη σε μια νέα εποχή ενεργειακά. Ήταν κάτι το οποίο το χρειαζόμασταν. Είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο το οποίο έχει γίνει στην Καβάλα τα τελευταία χρόνια. Και μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή όπου και η Καβάλα θα έχει πρόσβαση ίσως την πιο φτηνή μορφή ενέργειας που υπάρχει σήμερα διαθέσιμη στην αγορά. Έτσι, αυτό ακριβώς και πραγματικά πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, κύριε Γάκη. Έχει προχωρήσει και με σηματοδότηση από πλευρά της περιφέρειας. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο. Ναι, ναι. Το κατασκευάζει το δίκτυο ΙΔΕΔΑ και συγχρηματοδοτείται από το δικό μας ταμείο, από το ΕΣΠΑ ουσιαστικά. Και η προσπάθεια γι' αυτό και έχουμε αναλάβει και εμείς και συμμετέχουμε και επιβλέπουμε και όλα στην εξέλιξη των εργασιών. Η υποχρέωση και οι δεσμεύσεις της εταιρείας είναι μέχρι τέλους του 2024 να έχει παραδώσει το σύνολο του δικτύου στην πόλη. Από ό,τι μας είπαν και μας διαβεβαίωσε και η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΔΑ, είναι εντός του χρονοδιαγράμματος ώστε μέχρι τέλη του 2024 να έχουν ολοκληρώσει το σύνολο του δικτύου. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είχαμε όντως μια καλή συνεργασία με την εταιρεία και μια καλή συνεργασία και με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Φροντίσαμε και προσπαθήσαμε να έχουμε τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όταν κατασκευάζεται ένα τέτοιο μεγάλο έργο σε μια πόλη, σαφώς και θα υπάρξει και όχληση προς τον πληθυσμό, θα υπάρξουν και προβλήματα. Δικιά μας πρόνοια ήταν αυτό, τα προβλήματα είναι, να είναι το κατά το δυνατόν λιγότερα. Γι' αυτό και προβλέψαμε και δεν γίναν καθόλου εργασίες στο κέντρο της πόλης όλη τη θερινή περίοδο, παρόλο που προβλεπόταν ο αγωγός να περάσει από την Ομόνοια μέσα στο καλοκαίρι. Αλλάξαμε όλο το χρονοδιάγραμμα να μην γίνουν έργα στο κέντρο της πόλης, γιατί είχαμε προβλέψει ότι λόγω της τουριστικής κίνησης θα υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Οπότε το αποφύγαμε και πιστεύω ότι και με αυτόν τον τρόπο διευκολύναμε και εμείς την καθημερινότητα των πολιτών. Άρα, κύριε Γάκη, η αλήθεια είναι ότι τώρα πλέον θα έχουμε και πάλι τις εργασίες, θα περάσουν και από την Ομόνοια και το επόμενο διάστημα, θα συνεχιστούν δηλαδή οι εργασίες και θα είμαστε σε θέση βασικά και από τα μέσα Οκτωβρίου, όπως είπε και εδώ ο Διευθυντής Εμπορικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΔΑ, κ. Αυλονίτης, να έχουμε επίσημα τις πρώτες συνδέσεις στα σπίτια. Δεν έχει μείνει παρά λίγες μέρες μονάχα. Ναι, τις επόμενες μέρες μετά τις 15 Οκτωβρίου θα έχει επίσημα τις πρώτες συνδέσεις. Και τώρα για τις εργασίες. Είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις. Έτσι, έχουμε είναι αρκετά 400, μεγάλο αριθμό. 400 οικιακές έχει και σας είπα από μεγάλες επιχειρήσεις προς το παρόν έχουμε αυτές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Είναι οι 4 μεγάλες συνδέσεις που σας ανέφερα πριν. Μάλιστα. Μάλιστα. Αρκετά σοβαρό αυτό. Σοβαρό. Και εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω και το οποίο θα ήθελα να γίνει γνωστό είναι ότι και δεσμεύτηκαν και ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Γενική Διευθύντρια της ΔΕΔΑ προχτές ότι η υπόσχεση που είχαμε εξασφαλίσει όταν ξεκινήσαν οι εργασίες στην Καβάλα ότι όλα τα τέλη σύνδεσης για το αέριο θα είναι δωρεάν από τη ΔΕΔΑ. Μιλάμε για ένα κόστος για τους οικιακούς χρήστες πάνω από 1.000 ευρώ, το οποίο δεν θα το πληρώσουν, θα γίνει δωρεάν από τη ΔΕΔΑ για όλους. Είναι πολύ σημαντικό το ότι θα μπορεί κάποιος να συνδεθεί χωρίς να πληρώσει αυτό το κόστος και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Όπως και το γεγονός ότι θα διαθέτει πλέον δικά της κλιμάκια και συνεργεία η ΔΕΔΑ, στα οποία όποιος θέλει να δει αν το συμφέρει τελικά να συνδεθεί ή όχι στο αέριο, θα του κάνει μια μελέτη κόστους-ωφέλειας, ώστε να βλέπουμε ποιο είναι το κόστος της ενέργειας που χρησιμοποιούμε σήμερα και ποιο το κόστος αν θα χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, προκειμένου να δει ο καθένας από εμάς αν μας συμφέρει να συνδεθούμε στο φυσικό αέριο. Όποιος επιθυμεί θα μπορεί να κάνει ένα τέτοιο αίτημα στην εταιρεία, να δίνει τα στοιχεία που θα του ζητήσει η εταιρεία και θα του στέλνουν μια απάντηση
αν το συμφέρει τελικά και ποιο είναι το κόστος που έχει μέχρι σήμερα, ποιο θα είναι το κόστος να βάλει αέριο και αν τελικά το συμφέρει να μπει στο αέριο ή όχι. Έτσι, και για τους επιχειρηματίες ισχύει αυτό έτσι και για τους οικιακούς χρήστες. Μπαίνει στην ιστοσελίδα deda.gr και προχωρά σε όλη αυτή τη διαδικασία που είπατε. Ακόμη και αν δεν έχει περάσει όμως το δίκτυο από εκεί, έτσι, να το πούμε αυτό. Μπορεί να κάνουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ακόμα και αν δεν έχει περάσει το δίκτυο από, από τη δική τους περιοχή. Ναι. Σε όσους έχει περάσει, θα τους σταλεί το email ότι θα περάσει επιτόπιος έλεγχος από την περιοχή και θα γίνει και σύμβαση. Για τους υπόλοιπους, με βάση τις αιτήσεις που θα γίνουν ανά περιοχή, θα δίνεται και προτεραιότητα στην επέκταση των δικτύων, ώστε εκεί που έχει αυξημένη ζήτηση να φτιάχνετε πιο γρήγορα το δίκτυο για να μπορεί να συνδεθεί εκείνη η περιοχή. Οπότε, καλό είναι να κάνουμε τις αιτήσεις ακόμα και δεν έχει περάσει ακόμα το δίκτυο από την περιοχή μας, ώστε να εμφανίζεται ότι υπάρχει ζήτηση για να γίνουν πιο γρήγορα οι εργασίες στην αντίστοιχη περιοχή. Να γίνονται άμεσα οι αιτήσεις και να δούμε λοιπόν το τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια, κύριε Γάκη. Επίσης, ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένως έχω λάβει και εγώ και υπάρχει και προς τους πολίτες είναι το εάν υπάρχει δυνατότητα ενός διαμερίσματος μονάχα, μια πολυκατοικία να έχει μόνο τη σύνδεση. Δηλαδή, να μην έχουμε όλη την πολυκατοικία, να έχουν οι άλλοι θέρμανση. Θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση όλων όχι. των... Όχι. Αυτό το είχαμε πει από την αρχή και όντως απασχολούσε όλο τον κόσμο, ότι ο καθένας μεμονωμένα μπορεί να συνδεθεί στο αέριο και αυτό είναι το προνόμιο που παρέχει. Δεν είναι όπως είναι το πετρέλαιο που είχαμε τους κεντρικούς λέβητες, που αν όλη η οικοδομή δεν μπορούσε να συνεννοηθεί, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε θέρμανση πετρέλαιο. Ένα μεμονωμένο διαμέρισμα λοιπόν κάνει αίτηση και συνδέεται αυτόνομα στο φυσικό αέριο και δεν χρειάζεται ούτε να συνοηθεί με τους υπόλοιπους ενίκους, ούτε να υπάρξει κοινή απόφαση για να μπει ένας κοινός λέβητας. Το κάθε διαμέρισμα παίρνει ένα ατομικό λέβητα που τοποθετείται από τη ΔΕΔΑ και ουσιαστικά αυτονομείται και από την υπόλοιπη οικοδομή. Νομίζω ότι είναι και ένας λόγος που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τα προβλήματα με τα κοινόχρηστα, με τους κοινούς λέβητες, με το πετρέλαιο, το οποίο πλέον λύνεται οριστικά εφόσον προχωρήσουμε με το φυσικό αέριο. Έτσι. Πάντως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι ένα έργο το οποίο αρκετές φορές έχει αναφερθεί και έχει σχολιαστεί και από πλευράς αντιπολίτευσης, των παρατάξεων αντιπολίτευσης, για το τι έργο ενδεχομένως έχει να επιδείξει η περιφέρεια, το φυσικό αέριο και αυτό μάλιστα αρκετά ηρωνικά. Θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Κοιτάξτε, πέρα από τα υπόλοιπα, εγώ να σας πω για το φυσικό αέριο ότι πραγματικά για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι όταν ανέλαβα ξεκίνησε, προχωρήσαμε σε όλο αυτό το διάστημα και φτάσαμε και να εγκαινιάσουμε το δίκτυο και να κάνουμε και τις πρώτες συνδέσεις. Νομίζω ότι για όλους εμάς είναι αντιληπτό που έχουμε μια εικόνα από τα έργα, το ότι μια τέτοια εξέλιξη σε ένα τόσο μεγάλο έργο είναι πολύ σημαντική. Έγινε αρκετά γρήγορα το δίκτυο του αερίου και γι' αυτό οφείλονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Τώρα από εκεί και πέρα, ως προς το έργο που έχει επιδείξει η περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι είναι άδικο να λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ουσιαστικά το έργο της περιφέρειας πολλές φορές μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτό από την τοπική κοινωνία, γιατί δεν έχει και άμεση επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών. Κυρίως οι Δήμοι έχουν το κομμάτι της αρμοδιότητας που απασχολεί την καθημερινότητα του κόσμου. Χρηματοδοτήθηκαν πολύ μεγάλα έργα, όπως είναι στους αρχαίους Φιλίππους, που δόθηκε μια μεγάλη χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Χρηματοδοτήθηκαν έργα για μελέτες. Πολλά έργα από αυτά θα τα δούμε την επόμενη περίοδο, όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, να υλοποιούνται. Νομίζω πάντως ότι η τακτική που χρησιμοποιούν όλο αυτό το διάστημα ορισμένοι και να λένε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, μόνο κακό και στους ίδιους κάνει, αλλά ουσιαστικά δεν μπορούμε να μηδενίζουμε μια προσπάθεια. Εγώ σας λέω για το δικό μου τον τομέα και μόνο επειδή και εγώ άκουσα επικρίσεις ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί το έργο του αερίου πριν το 2030, δεν θα πρόκειται να έχουμε εξελίξεις. Στην πράξη άφησα το έργο να εξελιχθεί, φτάσαμε στο σήμερα και το έργο όντως ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε. Νομίζω τελικά ότι πρέπει να μιλάμε με τα έργα μας και όχι απλά να λέμε υποσχέσεις ή να προσπαθούμε να μηδενίζουμε το έργο των υπολείπων. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι όντως το βλέπουμε τώρα και μέσα στο 2023 ακόμη. Ένα έργο, όπως είπατε, το οποίο υπέρασε βέβαια και από κάποιες διακυμάνσεις. Υπήρξε και το κομμάτι των καθυστερήσεων λόγω και το κομμάτι των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν και βρέθηκαν, έτσι υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό. Ποτέ κανένα έργο, και το λέγαμε και από την αρχή, δεν μπορεί να εξελιχθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος ακριβώς. Πάντα υπάρχουν αστοχίες. Και το λέγαμε και από την αρχή ότι ένα έργο το να βρεθεί εκτός χρονοδιαγράμματος για ένα μήνα ή για 1,5 μήνα δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Όταν, όπως είδατε, συναντήσαμε αρχαιοτήτες όχι μία φορά, γύρω στις 2 με 3 φορές αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε την εξέλιξη της κατασκευής του αγωγού. Επειδή βρέθηκαν κάποια αρχαιολογικά ευρήματα, έπρεπε να συνεχίσουμε να πάρουμε έγκριση από την αρχαιολογία να συνεχιστούν οι εργασίες. Όλα αυτά δημιουργούσαν καθυστερήσεις. Όπως καθυστέρηση είχε δημιουργηθεί
στο γεγονός ότι όταν κατασκευαζόταν ο χαλίβδινος αγωγός, το κομμάτι δηλαδή του αγωγού που έρχεται από το Χαλκερό προς Καβάλα, ενώ προβλεπόταν αρχικά να είναι 5,5 χιλιόμετρα σε μια ευθεία γραμμή, το ανάγλυφο του εδάφους και κάποιες υπόγειες κατασκευές που υπήρχαν στην περιοχή ανάγκασαν την εταιρεία να κάνει παράκαψη τον αγωγό, να κατασκευάσει τελικά έναν αγωγό 8,5 χιλιόμετρων για να μπορέσει να φέρει το αέριο στην πόλη. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου και προκαλούν καθυστερήσεις. Πάντως, και το λέω και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, το ότι καταφέραμε και ξεπεράσαμε αρκετά γρήγορα όλα αυτά τα εμπόδια και δεν σκοντάψαμε σε γραφειοκρατικά προβλήματα που να μας καθυστερήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και έτσι μπορούμε επίσημα να πούμε ότι ξεκινούν και οι πρώτες συνδέσεις με το φυσικό αέριο και τις επόμενες ακόμη ημέρες. Έγινε και αυτή η ενημέρωση, κύριε Γάκη. Και γενικότερα υπάρχει και μια καλή συνεργασία με τη ΔΕΔΑ. Στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνικής ευθύνης είχαμε και δωρεά απεινιδωτών από πλευράς της εταιρείας προς την τοπική κοινωνία της Καβάλας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση αυτή. Παρέδωσαν στην απογευματινή την εκδήλωση, την ενημερωτική που κάναμε στο επιμελητήριο σε συνεργασία με τον κύριο τον Μάρκο Τοδέμπα. Παρέδωσε 4 απεινιδωτές η ΔΕΔΑ, τους παρέδωσε σε μένα, θα τους παραδώσουμε σε συγκεκριμένους φορείς οι οποίοι είχαν εκδηλώσει εξ αρχής το ενδιαφέρον να τους παραλάβουν. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεν είναι όμως το μόνο που έχει κάνει η ΔΕΔΑ στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι στις αρχές είχε κατασκευάσει το ανοιχτό γυμναστήριο στην περιοχή του Πάρκου Φαλήρου και εκείνο ήταν ένα έργο το οποίο έγινε δωρεά από τη ΔΕΔΑ για την πόλη. Προσωπικά σε κάποιες παρεμβάσεις που είχα ζητήσει εγώ από την εταιρεία να γίνουν κάποιες βελτιώσεις σε κάποια σημεία δρόμων, είχε παρέμβει η ίδια εταιρεία και μας βοήθησε παρέχοντας και προσωπικό και υλικά ώστε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και να βελτιωθούν κάποια κομμάτια δρόμων, κυρίως στην επαρχία της Καβάλας. Νομίζω ότι γενικά η παρουσία της εταιρείας και η διάθεση της εταιρείας είναι να βοηθήσει την τοπική κοινωνία και είναι θετικό αυτό. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πάμε λίγο γενικότερα στα έργα ενδεχομένως και από πλευράς της περιφέρειας και γενικότερα πώς κρίνετε εσείς μέχρι στιγμής και τα πεπραγμένα της διοίκησης του κύριου Χρήστου Μέτιου. Να πούμε ότι είστε μαζί του σε τη διάρκεια φυσικά της θητείας του κύριου Περιφερειάρχη, πλέον και ως Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Και θέλω να μου μεταφέρετε το κλίμα το οποίο υπάρχει και τι βλέπετε εσείς τώρα την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, το κλίμα είναι θετικό και από τον κόσμο αυτό που εισπράττουμε είναι θετικό. Έχουν γίνει κάποια σοβαρά έργα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ως ένα βαθμό αυτό που εισπράττω είναι ότι η περιφέρεια θα έπρεπε να είναι περισσότερο κοντά στον κόσμο. Το είχα πει και παλιότερα αυτό. Δυστυχώς, σαν θεσμός, είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το αντιμετωπίζει ως κάτι ξένο, είναι κάτι πιο μακρινό από τους Δήμους. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Ότι θα πρέπει να κάνουμε τον κόσμο να νιώσει ότι η περιφέρεια είναι ένας βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι κοντά, είναι εδώ για τον κόσμο. Δεν είναι αυτό το απόμακρο, το μακρινό, το οποίο θα απευθυνθεί κάποιος μόνο για να ζητήσει κάποιο, άμα να επιληθεί κάποιο πρόβλημα που δεν μπορεί να το επιλύσει κάποιος δήμαρχος ή ο Δήμος. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, ώστε ο κόσμος να νιώσει την περιφέρεια όπως νιώθηκε το Δήμο. Είναι εδώ, όπως ήταν και κάποτε οι νομαρχίες. Ουσιαστικά είναι εδώ για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να δώσει λύση σε προβλήματα. Βέβαια, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και τις αρμοδιότητες, άλλες αρμοδιότητες της περιφέρειας, άλλες των Δήμων. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Εκεί νομίζω ότι είναι το πρόβλημα, και αυτό εντοπίζω και πρέπει να επιλύσουμε το επόμενο διάστημα, προκειμένου να νιώσει και ο κόσμος ότι και η περιφέρεια είναι εδώ για να προσφέρει και να νιώσει μια ασφάλεια από τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει αυτή η κοινή πορεία, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ και από την εκπομπή των φορέων, επιμελητήριο, εμπορικός σύλλογος, ΟΛΚ, και τοπικά δηλαδή, περιφέρεια και Δήμος Καβάλας, έτσι ώστε να προχωρήσει έτη περισσότερο σε σημαντικά ενδεχομένως θέματα και η τοπική κοινωνία. Μόνο η συνεργασία, τώρα, ναι. Πιστεύω και εγώ στη συνεργασία των φορέων. Έτσι. Πάντα πίστευα ότι μόνο αν συνεργαστούν ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων. Και πάντα έλεγα ότι η αυτοδιοίκηση ή οι υπόλοιποι φορείς δεν πρέπει να έχουν κομματικές χρειές. Ουσιαστικά είμαστε άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας, εκλεγόμαστε τις τοπικές κοινωνίες και λογοδοτούμε εδώ. Δεν έχουμε να κάνουμε με την κεντρική διοίκηση. Οπότε θα πρέπει να συνεργαζόμαστε όλοι μεταξύ μας ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, αν θέλουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λαμβάνω τώρα και ένα σχετικό ερώτημα που μεταφέρουν από το Control για ενδεχομένως τώρα το κομμάτι και των αρμοδιοτήτων που υπάρχουν. Στρατόπεδα Σουμακοπούλου, προσφυγικό ζήτημα, μεταναστευτικό με μεταφέρουν τι γίνεται με τη δομή, ποια είναι η κατάσταση κτλ. Αυτό είναι και το θέμα του Δήμου ενδεχομένως τώρα. Αλλά αυτό το οποίο είπατε, μπορεί να υπάρξει κάποια κοινή πορεία έτσι ώστε να λυθεί και αυτό το ζήτημα το οποίο υπάρχει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι
το στρατόπεδο Ασημακοπούλου ανήκει καταρχήν στο Υπουργείο. Δεν ανήκει πουθενά. Η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, το ποιος διαχειρίζεται σήμερα έχει, νομίζω, η ΔΟΜ έχει τη διαχείριση του προσφυγικού στο εσωτερικό του στρατοπέδου. Δηλαδή, με δικό της προσωπικό γίνεται η διαχείριση στο εσωτερικό του στρατοπέδου. Δεν ανήκει δηλαδή στην αρμοδιότητα του Δήμου ή στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Είναι από την κεντρική διοίκηση, ο χώρος ανήκει στο Υπουργείο. Και το αναφέρω για το κομμάτι αξιοποίησης, γιατί ο κύριος Δήμαρχος αρκετές φορές έχει πει ότι έχει έρθει σε αντιπαράθεση και με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και έχει υπάρξει μάλιστα και δικαστική αντιπαράθεση. Γι' αυτό ακριβώς. Κάποια στιγμή νομίζω και εγώ ότι η συγκεκριμένη έκταση από τη στιγμή που πλέον βρίσκεται στην πόλη, είναι στο κέντρο της πόλης στην ουσία. Έτσι. Νομίζω ότι όλες αυτές οι εκτάσεις που ανήκανε πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή σε κάποια άλλα υπουργεία, από τη στιγμή που έχει επεκταθεί πλέον ο αστικός ιστός και υπάρχει και ανάγκη περαιτέρω επέκταση του αστικού ιστού, θα πρέπει να παραχωρηθούν στους Δήμους, προκειμένου και να αξιοποιηθούν, να δοθεί μια βάση για αξιοποίηση. Θα ήταν πολύ διαφορετική και η περιοχή του Περιγυαλίου, αν όλες αυτές οι εκτάσεις πλέον είχαν παραχωρηθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, σωστά. Θα είχε περαιτέρω αναπτυχθεί όλη η περιοχή εκεί. Λοιπόν, είναι και το κομμάτι κεντρικής εξουσίας αυτό, για την απάντηση στην ερώτηση και στην ερώτηση του φίλου τηλεθεατή, ότι πρέπει να υπάρξει γενικότερα και μια παρέμβαση και από την κεντρική εξουσία από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Τώρα υπήρχε η ευκαιρία όλο αυτό το διάστημα, βέβαια χάθηκε τώρα, στην που δεν είναι πλέον υπουργός ο Καβαλιώτης ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει. Αυτό σε απάντηση βέβαια και των όσων υπόθηκαν από τον φίλο τηλεθεατή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γάκη, κλείνοντας, θέλω να δώσετε το δικό σας μήνυμα προς τους πολίτες για την επόμενη μέρα στην περιφέρεια. Τι να προσδοκούμε, τι να περιμένουμε, αλλά και γιατί τελικά ο πολίτης που μας παρακολουθεί να στηρίξει τόσο εσάς όσο και τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μέχρι και σήμερα ο κόσμος θα μας κρίνει για το έργο μας. Νομίζω ότι αυτό που παρουσιάσαμε ο καθένας από εμάς από τη θέση αρμοδιότητάς του, αλλά και συνολικά σαν συνδυασμός, και έργο παρουσιάσαμε και κοντά στον κόσμο πιστεύω ότι ήμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Σαφώς θα δημιουργήθηκαν και κάποια προβλήματα. Δεν μπορείς να ευχαριστήσεις όλο τον κόσμο δυστυχώς. Και αν κάποιους τους στεναχωρήσαμε, εγώ προσωπικά έχω πει ότι αν έχει γίνει και κάτι, εγώ ζητάω συγγνώμη, γιατί σίγουρα δεν έχουμε κάνει και εμένα κάτι. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι με τον ίδιο ζήλο και με την ίδια προσπάθεια, αυτά που κάναμε μέχρι και σήμερα θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε και το επόμενο διάστημα, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε και το αναπτυξιακό πρόσημο που χρειάζεται η περιοχή μας. Γιατί πιστεύω ότι ειδικά η δικιά μας η πόλη, η Καβάλα μας, έχει αρκετές προοπτικές και δυνατότητες και το επόμενο διάστημα και μέσω του τουρισμού, αλλά και μέσω της ενέργειας η οποία πλέον μπαίνει ενεργά στο παιχνίδι, θα δούμε άλματα αναπτυξιακά στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, να σας ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ να είστε καλά πολύ. Και εσείς και ο συνδυασμός σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.